Λοιπόν, coach, καλώς ήρθατε στην Κύπρο και στην ΑΕΛ. Πώς βρήκατε τα πράγματα εδώ στο νησί μας? Πρώτα απ' όλα, καλώς σας βρήκα. Όσον αφορά το νησί, δεν έχω προλάβει να δω κάποια πράγματα, γιατί κυρίως ασχολούμαι με την ομάδα. Σίγουρα η ομάδα, για να έχει μια αλλαγή, έχει ένα πρόβλημα που αφορά και τα αποτελέσματα και την εικόνα και τον γκολ, ότι δεν έχουμε βάλει αρκετά μάτς. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δουλέψουμε, για να τα διορθώσουμε. Πεςτε μας λίγο, πώς έχει προκύψει το ενδιαφέρον της ΑΕΛ προς το πρόσωπό σας και τι είναι αυτό που σας έπεισε, αν θέλετε, για να πείτε το ναι και να έρθετε στην ΑΕΛ? Έγινε μια πρόταση την Τρίτη το βράδυ. Αξιολόγησα κάποια πράγματα. Κυρίως αυτό που με βοήθησε να πάρω την αποφασή μου είναι η εικόνα που είχα σαν αντίπαλος της ΑΕΛ, που είδα μια ομάδα με αρκετή δυναμική, μια ομάδα με ενέργεια, με πάθος, και από μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από το γήπεδο, και γι' αυτό πήρα την αποφάση σχετικά εύκολα. Ποιες ήταν οι πρώτες σας σκέψεις για την ομάδα, αφού είπατε και λίγο νωρίτερα ότι είδατε κάποια πράγματα και ξέρατε κάποια πράγματα όσον αφορά τα προβλήματα που είχε η ΑΕΛ? Οι πρώτες μου σκέψεις είναι να κάνω λίγο την ομάδα λίγο πιο διαφορετική όσον αφορά τον τρόπο που σκέφτεται μέσα στο γήπεδο. Είμαστε μια ομάδα που στα τελευταία μάτς έχουμε κατοχή παραπάνω από τον αντίπαλο, και στο μάτς ακόμα αυτό το τελευταίο που θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ κακή η αποδοσή μας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά είχαμε την κατοχή, αλλά δεν έχουμε στόχο να πάμε στην αντίπαλη περιοχή να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Η πρώτη μου σκέψη είναι αυτή, να δημιουργήσω μια ομάδα που να σκέφτεται λίγο περισσότερο επιθετικά. Ήρθατε στην ΑΕΛ σε μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδο, αυτή την περίοδο που περνάμε τώρα. Αποτελεί αυτό ίσως για εσάς μια πιο μεγάλη πρόκληση? Πάντα όσο δυσκολότερο είναι αυτό που αναλαμβάνεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση για σένα. Ποτέ μου δεν φοβήθηκα τις προκλήσεις και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πίεση στην ομάδα, η οποία προφανώς, αν υπάρχει, θα επηρεάσει και την απόδοση της ομάδας? Δεν μπορείς να είσαι σε μια ομάδα σαν την ΑΕΛ και να περιμένεις ότι δεν θα υπάρχει πίεση. Ναι, υπάρχει πίεση, είναι μεγάλη. Ένας στόχος που έχω είναι να προσπαθήσω να απορροφήσω όσο γίνεται δυνατόν εγώ την πίεση, να μην περάσει μέσα στα αποδυτήρια, να μην περάσει στα παιδιά, να περάσει όσο λιγότερο γίνεται, ή μάλλον να περάσει φιλτραρισμένη. Ασφαλώς θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό, να μειωθεί η πίεση για να έχουμε καλύτερη εικόνα από τα παιδιά. Είσαστε έτοιμος, κύριε Παντελίδη, να αντεπεξέλθετε των πραγμάτων και των δυσκολιών που έχετε δει μέχρι τώρα και πιθανόν να βρείτε και στο άμεσο μέλλον? Ναι, είμαι έτοιμος. Θεωρείτε το επόμενο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που είναι την Κυριακή στο Τσίο Στάδιο, κομβικό παιχνίδι για την πορεία της ομάδας? Πρώτα απ' όλα, η άποψή μου σχετικά με το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με ότι είναι πάρα πολύ κομβικό κάθε λεπτό που κάνεις προπόνηση. Κάθε μέρα που περνάει είναι κομβικό, είναι σημαντικό. Ασφαλώς είναι ένα μάτσο το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό θα πρέπει να είμαστε κάθε μέρα πολύ συγκεντρωμένοι, κάθε μέρα να δίνουμε σημασία στην προπόνηση και σε αυτό το μάτσο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα από εδώ και πέρα για μας θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα θέλατε να βάλετε έναν στόχο με την ομάδα μέχρι το τέλος της χρονιάς? Μπορούμε να πούμε κάτι τώρα? Όχι, δεν είμαι έτοιμος να κάνω κάτι τέτοιο. Οι στόχοι μου πάντα είναι πολύ μικροί. Κάθε μέρα να παραζωριόμαστε βελτιωμένοι. Αυτή τη βδομάδα ο στόχος μας είναι να είμαστε πολύ καλύτεροι από το τελευταίο μάτς. Το ξαναλέω, δεν είμαστε καλοί, στεναχωρέσαμε τον κόσμο μας. Πρέπει την Κυριακή να παρουσιαστούμε πολύ καλύτεροι και μάτς με μάτς να δείχνουμε μια βελτίωση. Θέλουμε και ένα πρώτο μήνυμα από τον Σάβα Παντελίδη προς τους φίλους της ΑΕΛ. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι εγώ, το staff και τα παιδιά και οι ποδοσφαιριστές θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, κάθε τι που περνάει από τα χέρια μας, προκειμένου να τους κάνουμε χαρούμενους. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Και εγώ.